Γεια χαρά. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τον θερμοστάτη. Αυτό εδώ το εξάρτημα, για αυτό εδώ το εξάρτημα. Τι είναι αυτό και πού βρίσκεται? Βρίσκεται εδώ ακριβώς μέσα, δηλαδή βλέπουμε το ψυγείο εδώ και το νερό που να κυκλοφορεί μέσα στον κινητήρα μας και μετά πάει εδώ στο καλοριφέρ για να μας ζεστάνει. Αυτό το εξάρτημα βρίσκεται εδώ μέσα έτσι ακριβώς, σαν μια τάπα. Όταν εμείς βάζουμε μπροστά τον κινητήρα μας, το νερό είναι κρύο. Τι γίνεται, δεν χρειάζεται να πάει εδώ στο ψυγείο να το κρυώσει, διότι είναι ήδη κρύο. Επομένως τι γίνεται, εδώ σε αυτό το σημείο, αυτό εδώ, είναι σε μια βαλβίδα, μια τάπα. Και το νερό αρχίζει όταν εμείς βάζουμε μπροστά, αρχίζει και κυκλοφορεί μέσα εδώ, αλλά όχι προς το ψυγείο. Και αφού ζεσταθεί εδώ αρκετά το νερό, έχουμε εδώ το θερμόμετρο, το οποίο δείχνει ότι το νερό έχει φτάσει θερμοκρασία και ταυτόχρονα ανοίγει και αυτό. Πάμε να δούμε πώς γίνεται το άνοιγμά του. Εδώ βλέπουμε δύο εικόνες. Η μία εικόνα, αυτή εδώ, είναι ότι ο θερμοστάτης είναι κλειστός και το νερό με τη βοήθεια της αντλίας που βρίσκεται εδώ μέσα στέλνει το νερό και κάνει κύκλους μέσα στον κινητήρα, μέσα στον κορμό του κινητήρα μας. Δεν το στέλνει προς το ψυγείο, βλέπουμε το γαλανό, σημαίνει ότι είναι κρύο. Κυκλοφορεί, γιατί υπάρχει εδώ ο θερμοστάτης που δεν το αφήνει να περάσει. Και θα δούμε πότε ανοίγει. Αφού λοιπόν το νερό εδώ ζεσταθεί και πιάσει τους 60 με 70 ανάλογα με το μοντέλο, αυτό εδώ το εξάρτημα που λέει ο θερμοστάτης ανοίγει και το νερό έρχεται από εδώ και ανοίγει και κυκλοφορεί μέσα. Εδώ βλέπουμε η εικόνα όπου ο θερμοστάτης έχει ανοίξει και το νερό κυκλοφορεί από την αντλία εδώ, στέλνει το νερό, περνάει μέσα από τον θερμοστάτη αφού έχει ανοίξει, τον στέλνει στο ψυγείο, κρυώνει και επανέρχεται και κάνει αυτό το κλειστό κύκλωμα. Να δούμε λοιπόν εδώ το θερμοστάτη. Εδώ βλέπουμε άλλες δύο εικόνες πάλι. Είναι αυτή η προηγούμενη που είπαμε ότι ο θερμοστάτης κλειστός. Να εδώ ο θερμοστάτης κλειστός, είναι αυτό, έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε ότι το νερό κυκλοφορεί εδώ, δεν αφήνει να περάσει προς την αριστερή πλευρά το νερό. Εδώ κάτω βλέπουμε ότι, βλέπετε, εδώ η τάπα έχει ανοίξει, βλέπετε εδώ, έχει ανοίξει και το νερό κυκλοφορεί μέσα από εδώ και φτάνει, κάνει κλειστό κύκλωμα. Ο θερμοστάτης έχει ανοίξει με τη βοήθεια της θερμοκρασίας. Πώς λειτουργεί αυτό? Εδώ μέσα υπάρχει ένα υγρό που μοιάζει με υδράργυρος. Υδράργυρος σήμερα στις μέρες μας έχει καταργηθεί και έχει αντικαταστηθεί με ένα άλλο υγρό, εδώ, η οποία τι γίνεται, όταν ζεσταθεί αυτό το υγρό, ανοίγει αυτή την τάπα εδώ, την ανοίγει και περνάει το νερό. Όταν κρυώσει, συστέλλεται και με τη βοήθεια του ελαττηρίου εδώ, σπρώχνει και κλείνει την έξοδο εδώ. Επομένως λοιπόν, με τη βοήθεια της θερμοκρασίας το υγρό αυτό συστέλλεται. Εδώ στη δικιά μας περίπτωση διαστέλλεται και τραβάει προς τα κάτω το υγρό. Πώς λειτουργεί? Εάν δείτε εδώ, εδώ υπάρχει μέσα, να κάνω ένα zoom, περιμένετε. Ωραία, η εικόνα είναι εδώ. Ωραία. Πώς ανοίγει, για κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ στη μικρή, εδώ υπάρχει μέσα μια βελόνα, ένα λάστιχο και το κίτρινο αυτό είναι το υγρό το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται με την βοήθεια της θερμοκρασίας. Εδώ έχουμε το θερμοστάτη κλειστό, η βελόνα εδώ είναι μέσα, το υγρό στα πλάγια κίτρινο. Εδώ κάτω τι βλέπουμε, ότι το υγρό αυτό έχει διασταλεί, διαστέλλεται δηλαδή,
το λεγόμενο διαστολικό υλικό, πιέζει εδώ τη μεμβράνη και τι κάνει, λέγεται σπρώχνει το αξονάκι προς τα πάνω, έτσι ώστε να ανοίξει εδώ η βαλβίδα. Με αυτόν τον τρόπο. Και όταν αυτό το νερό, όταν το νερό κρυώσει, επανέρχεται πάλι, δηλαδή συστέλλεται το υγρό και με τη βοήθεια του ελαττηρίου μας σπρώχνει προς τα πάνω εδώ και κλείνει την έξοδο. Τόσο απλά δουλεύει. Τώρα θα δούμε, θα το βάλουμε στο ζεστό νερό να δούμε πως ανοίγει όταν θερμανθεί το νερό μας. Εδώ βλέπουμε αυτά τα δύο σημεία που σημαίνει αυτά εδώ είναι εδώ μέσα. Αυτό εδώ το αξονάκι που βλέπουμε, το διάμετρο 18, είναι αυτή η εικόνα εδώ. Το βλέπουμε λοιπόν το αερό, το διαστολικό υγρό, το υλικό, το υγρό αυτό που βρίσκεται έξω, το σημείο, στο κίτρινο σημείο αυτό εδώ. Τι γίνεται, όταν το νερό πάρει μια θερμοκρασία μεταξύ 50, 70, 80, σε ορισμένες φορές, ορισμένες περιπτώσεις πάει, είναι και μέχρι 90 μπορεί να πάει, εξαρτάται το μοντέλο, το υγρό αυτό διαστέλλεται και τι κάνει, κοιτάξτε εδώ, πιέζει τη μεμβράνη, αυτό το καφέ είναι μια μεμβράνη και ένα αξονάκι στη μέση, όταν διασταλεί, πιέζει το σημείο αυτό και σπρώχνει προς τα πάνω το μεταλλικό αξονάκι που συνδέει την πόρτα εδώ, την ροδέλα και έτσι ανοίγει ο θερμοστάτ και κυκλοφορεί το νερό. Θα βάλουμε το θερμοστάτη μέσα σε ζεστό νερό και θα δούμε πώς θα ανοίξει. Έχω ζεστάνει το νερό και το έχω ανεβάσει και έχω ανεβάσει το νερό στην θερμοκρασία που λέει 85 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε στο θερμοστάτη να δούμε 85 βαθμούς. Τον ρίχνω. Τι κάνω τώρα, τον βγάζω λοιπόν το θερμοστάτη έξω από το νερό και θα αρχίσει να κλείνει σιγά σιγά. Τον έχω βγάλει έξω από το νερό και κοιτάξτε πόσο γρήγορα κλείνει. Έκλεισε. Έχει κλείσει το κύκλωμα. Αυτός είναι ο θερμοστάτης. Γεια σας παιδιά και ευχαριστώ. Γεια χαρά.